Σαν σήμερα, ένα χρόνο πριν, επικράτησαν εφιαλτικές στιγμές στο Δήμο Χερσονήσου εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων, με τις εικόνες να κόβουν την ανάσα. Τα σπίτια γεμίσανε. Καταστροφές μεγάλες. Από το παράθυρο μας βγάλανε. Εγώ είμαι 79 χρόνο. Αυτό το πράγμα δεν το δω ποτέ μου. Αν στεκόμουν εγώ εδώ, με είχε πάρει το νερό. Ερχόταν στο ύψος που είμαι εγώ αυτή τη στιγμή, που είμαι ένα 87. Στιγμές τρόμου, με τις καταστροφές να είναι τεράστιες σε σπίτια, καταστήματα και υποδομές, ενώ από θαύμα δεν θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές. Απίστευτο αυτό που γίνεται στα Μάλια αυτή τη στιγμή. Ένα χρόνο μετά, εκατοντάδες επιχειρηματίες που υπέστησαν ζημιές δεν έχουν λάβει ούτε ευρώ. Έχει περάσει ένας χρόνος, δεν έχουμε πάρει απολύτως τίποτα. Και το πρόβλημα είναι ότι πάρα πολλές επιχειρήσεις ζορίζονται πάρα πολύ για να επιβιώσουν. Οι καταστροφές είναι μεγάλες. Εσείς ζημιά έχετε πάθει, έχετε υπολογίσει. Ήταν γύρω στους 25.000 ευρώ. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Ένας χρόνος. Και κάθονται και λένε δεξιά και αριστερά ότι ναι, οι πληρωμοπαθείς, οι σεισμοπαθείς, οι χίλιοι, δυο τέτοιοι. Δεν έχει πάρει κανένας απολύτως τίποτα. Ξέρω ότι δεν έχουμε πάρει καθόλου τίποτα. Και πολύ φοβόμαστε πως δεν θα υπάρξει. Αν δεν υπάρχει κάποια μέρημνα από την πολιτεία, τουλάχιστον ας τους το έλεγαν από την αρχή ότι ξέρετε κάτι, μην περιμένετε κάτι, πολύ απλά. Δεν μου αρέσει καθόλου, θέλω να διευθετηθεί αυτή η κατάσταση, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δυσκολεύονται πάρα πολύ για να τα βγάλουν πέρα. Πραγματικά ο εμπορικός, ο επιχειρηματικός κόσμος του Δήμου Χερσονήσου, που έπαθε πολύ μεγάλη ζημιά, δεν έχει πάρει δεκάρα τσακιστή. Εκτιμώ ότι πρέπει να γίνει πολύ γρήγορα αυτό, με γρήγορες ενέργειες από τη μεριά της πολιτείας. Σε αντίθεση με τους δημότες, πληγέντες επιχειρηματίες δεν έχουν ακόμα αποζημιωθεί, παρά τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων ότι θα δρομολογηθούν διαδικασίες εξπρες για την αποζημίωσή τους στα πρότυπα του μοντέλου της Καρδίτσας. Υπάρχουν και επιχειρήσεις που έχουν πληγεί. Θα προσπαθήσουμε άμεσα να δοθούν οι πρώτες αποζημιώσεις. Είμαστε κοντά τους, δεν είναι μόνοι. Είναι ώρα για δουλειά και όχι για λόγια. Δυστυχώς δεν ευόδωσε αυτό το πλάνο. Δεν ενταχθήκαμε στο μοντέλο Καρδίτσας. Χερσόνησος, Ανάληψη, Μάλια, Σταλίδα, Γούβες, Γούρνες και χωριά του Δήμου βρέθηκαν στο έλεος ακραίων καιρικών φαινομένων, με τις μνήμες να παραμένουν ζωντανές. Καταστροφικές στιγμές, το νερό κατέβαινε από πάνω από τα βουνά, παράσαιρνε τα πάντες του περασμάτου. Πράγματα, αυτοκίνητα, ποδήλατα, μηχανές. Κομμάτια αγροτικής οδοποιίας πολύ μεγάλα που δεν προλάβαμε να φτιάξουμε πέρσι ή κάποιες υποδομές ασφαλτοστρώσεων και άλλες υποδομές στο παραλιακό μέτωπο, ειδικά στη Δημοτική Ενότητα Γουβών, στην Επισκοπή, αλλά και στη Χερσόνησο και στα Μάλια, θα ολοκληρωθούν φέτος το χειμώνα. Ζητούμε την κατανόηση και την ανοχή, αν θέλετε, των δημοτών μας, καθώς οι ζημιές ήταν τόσο εκτεταμένες που δεν μπορούσαν να αποκατασταθούν εντός ολίγων μηνών.